Δυστυχώς το ξέρουμε. Και το έχουμε βιώσει όλο αυτό το διάστημα. Το lockout το θέμα το είναι... κόψανε. Το lockout. Εμείς... Το δικαίωμα της ανταπεργίας του εργοδότη. Εμείς... ανταπεργία είναι πολύ σοβαρό πράγμα, Γιώργο. Εμείς από την αρχή. Λέει οι εργαζόμενοι, κάνουμε απεργία και λέει και ο εργοδότης, κάνω κι εγώ απεργία, το κλείνει και δεν δέχει. Ούτε αποζημιώσεις δίνει. Ναι, ούτε ναι, τίποτα. Ναι. Έτσι, ναι. Εμείς από την αρχή, κύριε Καμπουράκη, αυτό το είχαμε θέσει εκτός συζήτησης, γιατί πραγματικά δεν είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος. Συζητάμε αυτά που έχουμε ανάγκη σήμερα. Δεν έχουμε ανάγκη κάτι τέτοιο. Το συλλογικό δικαίωμα για απεργία που ασκείται, παραδείγματος χάρη, βγάζει μια απόφαση η ΕΣΕΒΕ, ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ και το... έχουν κάποια αιτήματα σε σχέση με το συνδικαλισμό τους και τους αγώνες τους ως κλάδος. Αυτά νομίζω ότι λειτουργούν και είναι σεβαστά απόλυτα. Το άλλο το συνεχίζουν να λένε ότι θέλουν 50% συνένα στο σωματείο μέσα. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει, κύριε Καμπουράκη, στο τι υπάρχει, στο σωματείο, είναι όχι, όχι, στο 1264. 50% του συνόλου των εργαζομένων. Στο 1264, στο 1264 λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απόφαση, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η πλειοψηφία, θα πρέπει να τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Είχε θεσμοθετηθεί και στο παρελθόν. Με συγχωρείτε, καμία, τυπικά δεν θα έπρεπε να είναι καμία απεργία νόμιμη. Όλες αυτές λέει πάρα, δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Θα σου πω. Προβλέπει, έχει με τροποποιήσεις που έχουν γίνει, προβλέπεται. Ότι αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη. Άμα είδε λοιπόν, αυτό σου λέω. Εντάξει, ναι. Αυτά είναι θέματα όμως που τίθενται και από τους ίδιους εργαζόμενους. Ναι. Πολλές φορές έχουν τηθεί ζητήματα δημοκρατίας μέσα στα συνδικάτα. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Είναι ένα διαφορετικό κάτι θέμα. Άλλο που ενδιαφέρει τον κόσμο για τα λεφτά δηλαδή. Πέρσι, πόσοι πήραν οικογενειακό επίδομα, το οποίο έχει πάει σε εσά, το οικογενειακό επίδομα. Τόσα για πρώτο παιδί, τόσα για δεύτερο, τόσα για τρίτο. Αυτό που ήταν μαζί με τη φορολογική δήλωση. Να πούμε, κύριε Καμπουράκη, ότι τα οικογενειακά επιδόματα για πρώτη φορά από το 2013 αφορούν όλες τις οικογένειες που έχουν από ένα παιδί, όχι μόνο τρίτεκνους και πολύτεκνους, και βεβαίως με εισοδηματικά κριτήρια τις αδύναμες οικογένειες. Πέρυσι λοιπόν μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί για πέρυσι περίπου σε 675.000 οικογένειες τα οικογενειακά επιδόματα. Εκκρεμούν ορισμένες αιτήσεις, κυρίως αυτές οι οποίες έγιναν κατ' εξαίρεση χειρόγραφες, και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ολοκλήρωση και καθάριση από την πλευρά των υπηρεσιών και του ΟΓΑ. Θεωρώ ότι έχει πετύχει ο θεσμός σαν απολογισμό, ενισχύονται οι πλέον αδύναμες οικογένειες, οι 700 περίπου χιλιάδες, αν λάβουμε υπόψη μας ότι περίπου 20 με 25.000 ακόμα θα εγκριθούν, έχουν μία ενίσχυση που προέρχεται, να το πούμε, από τη φορολογία του Έλληνα πολίτη. Είναι μία κοινωνική μετάβαση, δίκαιη, είναι μία κοινωνική μετάβαση. Ωραία, πέρσι τα παίρνανε λοιπόν μαζί με τη δήλωση τη φορολογική κατέθετες και το έντυπο. Ναι, πέρυσι υπήρξε καταρχήν μία αριθμία στις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν Ιούνιο και υπήρξε μία μεγάλη καθυστέρηση. Χρειάζεται η φορολογική δήλωση υποχρεωτικά. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει το εισοδηματικό κριτήριο. Εμείς φέτος, για να μην υπάρξει περσινή καθυστέρηση, αποφασίσαμε μετά από μια συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Βρούτση και βεβαίως έχουμε ενημερώσει και τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, θα καταβάλουμε μέσα στον Απρίλιο για το πρώτο τρίμηνο την αναλογούσα, το ανάλογο δικαίωμα με βάση την περσινή φορολογική δήλωση και τον αριθμό των παιδιών όπως εξελίσσονται χρονικά. Το γνωρίζει το σύστημα του ηλεκτρονικού. Δηλαδή, όποιος έκανε πέρσι αίτηση με τη φορολογική δήλωση και πήρε τα λεφτά, θα πάρει το πρώτο τρίμηνο το φετινό πάλι. Χωρίς να κάνει δήλωση. Στο δεύτερο τρίμηνο, λοιπόν, για όποιες μεταβολές έχουν προκύψει, θα υπάρξει συμψηφισμός. Και το λέω αυτό γιατί πλέον έχουμε το Εθνικό Μητρό των Δικαιούχων, το οποίο βεβαίως θα μεταβάλλεται χρονιά με τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανονικοποιείται το σύστημα. Δεν θα έχουμε ανά μήνα, ανά ενάμιση και πότε θα δοθούν και πότε θα δοθούν. Κάθε τρίμηνο πλέον θα δίδονται με βάση βεβαίως και τις φορολογικές δηλώσεις, το αριθμό παιδιών και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και τα ειδικά επιδόματα τέκνων και τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων. Μάλιστα. Με το θέμα των τριετιών τώρα που βάλαν θέμα αυτή με τις τριετίες, τι έχει γίνει, και αυτό είναι σε κρεμότητα? Όχι. Ή υποχωρήσανε? Όχι, οι τριετίες... Ζητήσανε πραγματικά να καταρτούν οι τριετίες, που σημαίνει ότι παίρνεις ένα μισθό και βγαίνεις με τον ίδιο μισθό. Μετά από 30 χρόνια. Οι
τριετίες, καταρχήν να πούμε γενικότερα, αφορούν όλους τους εργαζόμενους από τη στιγμή που κλείνουν ανά τρία χρόνια το διάστημα των τριών ετών. Είναι διαφορετικό το πλαίσιο ανάλογα με το αν είσαι ειδικευμένος, αν ειδίκευτος, αν είσαι εργατοτεχνίτης. Είναι διαφορετικό από το πλαίσιο. Και λοιπόν κάτι όπως παίρνουν όλοι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν από την αρχή, όπως είχαμε πει, θεωρούμε ότι ο θεσμός πρέπει όχι μόνο να παραμείνει, αλλά να έχει το σεβασμό όλων, γιατί ακριβώς αποτυπώνει την εργασιακή πορεία. Ωραία. Του κάθε ανθρώπου, η οποία πρέπει να έχει σχέση με την αμοιβή. Ευνηδίως ξαναβάλανε θέμα ή υπήρχε σε κρυμότητα από παλιά? Μπήκαν τα θέματα. Εμείς όπως γνωρίζετε έχουμε θεσμοθετήσει, έχουμε νομοθετήσει για το βασικό μισθό μέχρι το 2017 και επίσης έχουμε νομοθετήσει τι προβλέπεται από το 2017 και μετά με το μηχανισμό υπολογισμού του βασικού μισθού. Θεωρήσαμε από την αρχή ότι αυτό δεν μπορούσε να συζητηθεί και το μόνο το οποίο συζητείται και έχει να κάνει με τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι, εκτός από αυτά τα οποία ήδη έχουμε ανακοινώσει, να υπάρξει και εξέταση κινήτρων για τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι έχουν μία τάση αύξησης, παρότι βλέπουμε ότι το συνολικό ποσοστό της ανεργίας, ας πούμε τα δύο τελευταία τρίμηνα, είναι περίπου το ίδιο. Έχουμε τάση αύξησης των μακροχρονίων ανέργων. Ναι, από τους κατακεγραμμένους μπορώ να σας πω ότι από τους 440.000 πήγαμε στους 420.000. Πριν δύο τρίμηνα πήγαμε στους 448.000, ενώ δεν υπήρξε η ανάλογη αύξηση στο σύνολο. Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται αντιμετώπιση το θέμα. Είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχει μελετηθεί από όλα τα Ινστιτούτα Εργασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην ατζέντα μας για να αντιμετωπιστεί. Δεν αυτή... το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πέρα έρχεται το Αδωνατού και σου λέει. Ο Καμπουράκης που πιάνει δουλειά και που κάθε τρία χρόνια παίρνει εξαιτίας της τριετίας κάτι παραπάνω, δεν το θέλουμε αυτό. Όχι, αυτό διατηρείται. Εσείς λέτε ότι το διατηρείται, σου λέω ότι θέλει το Αδωνατού. Εσείς όμως τι συζητάτε? Συζητάτε ένας μακροχρόνια άνεργος όταν θα πιάσει τώρα δουλειά να μην πιάσει δουλειά με βάση όλες τις τριετίες? Ο μακροχρόνια άνεργος που δεν έχει δουλειά. Κατάλαβες τώρα? Ναι, ο μακροχρόνια άνεργος. Να πιάσει δουλειά χωρίς τις τριετίες που κανονικά πρέπει. Όχι, οι τριετίες παραμένουν ως θεσμός. Το αν του δώσει το δικαίωμα αυτός να διαπραγματευτεί ένα μισθό, ο οποίος δεν θα είναι απόλυτα. Και με τι δύναμη, πώς να διαπραγματευτεί? Πώς να διαπραγματευτεί ο άνεργος, δηλαδή, πώς το φαντάζεστε εσείς ότι μπορεί να διαπραγματευτεί? Μα δεν καταργείται ο θεσμός. Μα λέτε, αν διαπραγματευτεί. Μα ο άνεργος ούτω